φίλοι μου, γεια σας. Γεια σας από την όμορφη Πρέβεζα. Είναι αυτές οι αναμνήσεις που όταν τις καλύζεις, μόνο καλό δε σου κάνουν. Αυτό έπαθα σήμερα. Πήγα στον τόπο, στο μέρος, στο φυλάκιο που ήμουν τους περισσότερους μήνες φαντάρος. Όπου τι να σας πω τώρα, εντάξει. Συγκινήθηκα, στενοχωρήθηκα, έκλαψα. Ναι, έκλαψα. Γιατί ψέματα ήταν τελικά οι άντρες, πώς δεν κλαίνε. Κατάρριψα σε 2 λεπτά αυτό που χρόνια λένε. Τώρα πώς να μη συγκινηθώ όταν πήγα στα 2 φυλάκια που πέρασα σχεδόν 12 μήνες από τη ζωή μου. Με καλά και κακά, με ευχάριστα. Εντάξει, δυσάριστα δεν μπορώ να το πω. Όμορφες στιγμές, ξένιαστες στιγμές, βαθιά χαραγμένες. Έτσι έφτασα στην έδρα μου, στην όμορφη Πρέβεζα. Αλήθεια σας λέω, δεν μπορούσα να κάτσω καθόλου. Πήρα πάλι το μηχανάκι, πήρα την κάμερα. Όπα, βλακεία. Παραλιακός ήθελα να σας πάω. Να το πάμε όλο παραλία. Την κάμερα αναχείρας και φύγαμε. Δεν μπορώ, δεν ξέρω. Ήταν σήμερα σοκ, πραγματικά. Τώρα καλό, κακό, τι να πω. Σημασία έχει ότι ήταν σοκ. Και δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνω για να το αποβάλω λίγο, έστω το μεγαλύτερο μέρος. Γιατί έτσι πρέπει. Έλα να σας πω λίγο παραλία. Πάμε παραλία. Μνημείο του ναύτη, Πρέβεζα. Παλιό κουρδιστό πορτοκάλι. Εδώ που κάποτε ήταν το τουριστικό περίπτερο, αν θυμάμαι καλά. Νίνα Λίλα Βίλα. Εντάξει, έτσι. Πάρτε μια μικρή γεύση. Παραλία Πρέβεζας. Δεν έχουμε μπει ακόμα στο καλοκαίρι, ε. Φανταστείτε τι γίνεται το καλοκαίρι. Μάλλον πιο σωστά, τι θα γίνεται το καλοκαίρι. Ένας μικρός χαμός. Δυστυχώς, πάει αυτή η ανέμιλη ξενασιά, ξενιασιά που είχαμε εδώ στην όμορφη Πρέβεζα. Δυστυχώς και η Πρέβεζα έγινε και αυτή ένα μικρό κοσμοπολίτικο μέρος. Έλα, έλα, έλα. Έτσι να σας δείξω λίγο από την κυριακάτικη ζωή εδώ στην Πρέβεζα. Εδώ τουλάχιστον που μπορώ να οδηγήσω. Γιατί παραλία δεν μπορώ να πάω, απαγορεύεται. Το ξέρετε λίγο πολύ όλοι σας. Είναι πλακόστρωτο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και έτσι είπα να σας φέρω λίγο μια βόλτα από εδώ, δείχνοντάς σας ό,τι μπορώ. Ό,τι γίνεται δηλαδή, με λίγα λόγια. Έλα καλά. Σε βλέπω εγώ, σε βλέπω. Έλα, 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 σε καταγράφω, μην τρέπεσαι. Έλα. Α, τι να σου κάνω, φίλε. Είπα να βγω λίγο, δεν είχα τι να κάνω και λέω αφού πήγα τη βόλτα μου, μην παραπονιέστε και εδώ στην Πρέβεζα. Εντάξει, σας αρέσει η βόλτα. Πάμε λίγο στον κεντρικό δρόμο. Λεωφόρο Ειρήνης. Πρέβεζα. Αυτή είναι η κεντρική λεωφόρος. Εντάξει, δεν έχουμε και άλλο δρόμο. Αυτός είναι. Έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει πολύ κίνηση. Αυτό είναι ευχάριστο. Για να μπορώ να κινούμαι με την άνεσή μου. Εν τω μεταξύ, κάνοντας κάποια χιλιόμετρα σήμερα, έχω έτσι μια ωραία όρεξη να χτυπήσω ένα παγωτό, ένα μισό κιλό. Όχι πολλά πράγματα, έτσι λίγα, για το καλό. Ώρα 7:18. Ναι, είναι απόγευμα.
απόγευμα στο κεντρικότερο σημείο της Πρέβεζας. Να ξέρετε, ο κόσμος είναι παραλία. Δεν είναι εδώ. Εδώ που λέτε επικρατεί μία όμορφη σιγή. Και καλύτερα, το νου σας. Εδώ θα γυρίσουμε, στα γλυκά και ωραία του Ανδρέα. Θα πάρουμε ένα μισοκιλάκι, έτσι για να ανέβει λίγο η γλυκόζη, να είναι γεμάτες οι αποθήκες για αύριο που έχουμε να κάνουμε στήθος. Έτσι για να παίζουμε λίγο με την μπάρα καλύτερα. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε και στο φόρο. Φόρος Πρεβέζης. Πήρε την ονομασία του, αν θυμάμαι καλά, επί Τουρκοκρατίας, για να περάσει από εδώ. Πλήρωνες φόρο. Ελπίζω να τα λέω σωστά. Έξω και το όνομά του. Φόρος Πρεβέζης. Εδώ που δεξιά σας είναι λεωφορείο Ανίνων. Γιατί να φύγω, γιατί βαριέμαι να περιμένω. Είπαμε, πάμε να πάρουμε παγωτό. Άλλοτε ενίοτε χτυπάμε και εμείς λίγο παγωτό, χρειάζεται σ' άλλο. Εδώ είμαστε φίλοι μου, δεξιά. Κάνουμε μια στάση. Εδώ στο φίλο μας τον Ανδρέα. Κάτσε να σταματήσουμε. Οπαλάκια, ωραία. Κλείνω και συνεχίζω. Και επειδή όπως σας είπα στην αρχή, οι στρατιωτικές μου αναμνήσεις κάτι μου κάνουν σήμερα, είπα να έρθω να χτυπήσω λίγο παγωτάκι, έτσι για να γλυκάνω λίγο τον καημό μου. Ακούστε με φίλοι μου, χρειάζεται. Σας το λέω να το ξέρετε. Εδώ στο φίλο μου τον Ανδρέα, που έχει, τι να σας πω, για μένα το καλύτερο παγωτό της πόλης. Δεν τον διαφημίζω, δεν πληρώνομαι, απλά τα πράγματα. Μ' αρέσει το παγωτό του και τρώω. Και θα του πω, θέλω ένα μισό κιλό, ό,τι γεύσεις θέλει. Να ξέρετε, είμαι παμφάγο σε εισαγωγικά. Τρώω τα πάντα. Ό,τι θέλει ο Ανδρέας θα βάλει. Εδώ το βλέπετε, και γλυκάκι ωραία του Ανδρέα. Είναι καλό να επικροτούμε και να επιβραβεύουμε και να στηρίζουμε προσπάθειες νέων ανθρώπων που δουλεύουν οι ίδιοι, εντάξει, έχει μεγάλη σημασία. Γιατί όλοι μου γίνανε επιχειρηματίες σε μια καρέκλα και μου το παίζουνε ιστορία. Τέλος πάντων, να μην τα λέμε όλα, γιατί ξέρω, κάνω εχθρούς, δεν με νοιάζει κιόλας. Εγώ αυτό που είναι να το πω θα το πω, αρέσει δεν αρέσει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτά φίλοι μου, σας έκανα αυτή την ωραία βολτίτσα παραλιακά και στην κεντρική λεωφόρο Πρεβέζης. Είπα να κλείσω τη βόλτα μου αυτή τη σύντομη εδώ στην Πρέβεζα με τον καλύτερο πιο γλυκό τρόπο. Έλα να σας ανοίξω λίγο την όρεξη. Λίγο όχι πολύ, είπαμε τρώμε γλυκά, όχι πολύ κατάχρηση. Είμαστε και σε μια ηλικία, ανεβαίνει το ζάχαρο. Sorry Ανδρέα, δεν σου κάνω κακό στη δουλειά, αλλά για να μπορείς να συνεχίσεις να τρως. Αυτά φίλοι μου. Και τώρα που είδατε, εγώ σας κλείνω, πάω να φάω το παγωτάκι μου. Γεια σας.